Καλησπέρα και από μένα. Εγώ είμαι ο Στέφανος και πριν από 3 χρόνια περίπου έφυγα από την προηγούμενη μου δουλειά, παραιτήθηκα. Δούλευα σε μια πάρα πολύ μεγάλη πολυεθνική εταιρεία με την οποία πουλούσαμε καλλυντικά στο τμήμα marketing. Και μια μέρα αποφάσισα να φύγω για δύο λόγους, πολύ σημαντικούς λόγους. Ο πρώτος ήταν γιατί ήθελα να ακολουθήσω το όνειρό μου και να ασχοληθώ πάρα πολύ με νεοφυή επιχειρηματικότητα και με νέες τεχνολογίες. Ο δεύτερος πολύ σημαντικός λόγος ήταν ότι αν έκανα άλλο ένα τρίωρο meeting για ενυδατικά προϊόντα, θα είχα αυτοκτονήσει δια παγχωνισμού. Δεν μπορούσα να περιμένω ούτε άλλη μια μέρα. Οπότε τι αποφάσισα να κάνω, αποφάσισα να ασχολούμαι με startups, που εν έτη 2012 στην Ελλάδα τότε είχαμε αρχίσει κάπως να μιλάμε για αυτήν την έννοια. Ήταν μια εξαιρετική εμπειρία, η οποία όπως και η προηγούμενη μου δουλειά μου έδωσε πάρα πολλές εμπειρίες, πάρα πολλές γνώσεις. Δυστυχώς όχι τα λεφτά που μου έδινε η προηγούμενη μου δουλειά, που τα χρειαζόμουν τα λεφτά για να πάρω όλα εκείνα τα πράγματα που δεν χρειάζομαι, αλλά μου έμαθε και κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Το πιο βασικό είναι ότι μπορείς να αυτοκτονήσεις και με άλλους τρόπους, όχι δια παγχωνισμού, όπως να πάρεις ένα κιλό χάπια. Αλλά σοβαρά μιλώντας, ήταν 2-3 χρόνια με πάρα πολλές χαρές, πολλές επιτυχίες, στιγμές απίστευτης απελπισίας που μάλλον δεν τις μοιραζόμαστε όλοι, είμαι μόνο εγώ, και κλεμμένο φαΐ όπου μπορούσαμε να το βρούμε. Το φαΐ, το Java φαΐ, παιδιά, ήταν μια πολύ μεγάλη έμπνευση για αυτό που κάναμε. Πέρασε ο καιρός, οπότε με τους υπόλοιπους φίλους μου από εδώ πίσω αποφασίσαμε και εμείς, όπως πολλοί κόσμος και ελπίζω και εσείς, να κάνουμε μια δικιά μας προσπάθεια, μια δικιά μας startup, να μην δουλεύουμε για άλλες startups και να φτιάξουμε ένα app. Φτιάξαμε ένα app που λέτε. Αυτό το app, το οποίο ονομάζεται Frink, το οποίο βγαίνει από τις δύο λέξεις free drink, είναι μια δωρεάν εφαρμογή με την οποία μπορείς να κερδίζεις ένα κερασμένο ποτό κάθε βράδυ. Δουλεύει πάρα πολύ απλά, την κατεβάζεις, κάνεις εγγραφή, κάθε βράδυ κερδίζεις ένα δωρεάν ποτό και το κάνεις κράτηση σε ένα μαγαζί που θέλεις να πας και στη συνέχεια πηγαίνεις το ίδιο βράδυ και απολαμβάνεις ένα κερασμένο ποτό. Αυτό είναι. Δεν χρειάζεται να κάνεις QR codes, ούτε check-ins άμα δεν θέλεις, ούτε να μαζέψεις πόντους, ούτε τίποτα. Και προφανώς αυτό που μας ρωτάνε συνέχεια είναι what's the catch, δηλαδή γιατί να το κάνετε αυτό. Hipster άνθρωποι. Και αυτό που τους λέμε συνέχεια είναι ότι δεν υπάρχει catch, παιδιά, υπάρχουν μόνο free drinks, τίποτα άλλο, δεν θέλουμε απολύτως τίποτα. Το μοντέλο μας είναι εξαιρετικά απλό. Εσείς παίρνετε τα κερασμένα ποτά, βγαίνετε έξω, περνάτε καλά, δίνετε κίνηση και promotion στις επιχειρήσεις και εμείς πληρωνόμαστε από αυτούς μία μηνιαία συνδρομή. Τόσο απλά. Όλη αυτή η διαδικασία από τον Οκτώβριο μας έχει πάει αρκετά καλά, θέλουμε να θεωρούμε, από όταν λανσάραμε. Έχουμε πάνω από 7.000 εγγεγραμμένους χρήστες. Συνεργαζόμαστε με 75 επιχειρήσεις πια σε όλη την Ελλάδα, σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Μύκονο και Ηράκλειο. Και τις επόμενες εβδομάδες ξεκινάμε να λειτουργούμε και σε Κολομβία, Ισπανία και Γερμανία. Και ποιος ξέρει από εκεί και μετά πού θα μας βγάλει αυτό. Και η εύλογη απορία, μάλλον, που βγαίνει από εκεί είναι, παιδιά, και πόσα λεφτά έχετε βγάλει αυτόν τον ένα χρόνο που έχετε γίνει, δεν ξέρω τι. Δουλεύετε από εδώ, σε Κολομβίες, Ισπανίες κτλ. Όπως σίγουρα κάποιοι θα παρατήρησαν πιο πριν, δεν έχουμε ούτε καν λεφτά να πάρουμε άλλα πουκάμισα, έτσι. Έχουμε έναν χρόνο, φοράμε. Και αυτό δεν είναι fashion statement, δεν θέλω να το παίξουμε Steve Jobs, φοράμε τα ίδια. Απλά έχουμε ένα πουκάμισο, κυριολεκτικά. Λοιπόν, οπότε, ένα χρέος που θεωρώ ότι έχει οποιοδήποτε ασχολείται με startups είναι να μιλάει σε άλλους ανθρώπους για startups. Ένα πράγμα που μου έρχεται συνέχεια στο Facebook σε μήνυμα είναι: εσύ, έχω μια ιδέα για ένα app. Έχω μια ιδέα μιας φίλης μου που θέλει να φτιάξει ένα app. Είχα μια ιδέα που δεν την έκανα, κτλ. Λοιπόν, παίρνω αυτή την ευκαιρία να έρθω εδώ να μιλήσουμε, να πούμε κάποια πραγματάκια για startups, για τις ιδέες σας, για αυτά που θέλετε να κάνετε. Και παίρνω αφορμή από αυτά που είπε και ο Βασίλης πριν και η Πόλα, γιατί έχουμε πολλά κοινά σημεία σε αυτά που θα πούμε. Θα κάνουμε ένα πολύ ωραίο wrap-up αυτών των συζητήσεων που έγιναν και πιο πριν. Με τη υγεία σου. Ωραία. Ας ξεκινήσουμε ορίζοντας τι είναι ένα startup. Ένα startup είναι μια επιχείρηση η οποία ξεκινάει από κάπου και θέλει να φτάσει up, θέλει να φτάσει ψηλά. Θα μου πείτε και ένα σουβλατζίδικο θέλει να ξεκινήσει από κάπου και να φτάσει ψηλά. Όχι, μην γελάτε, είναι πάρα πολύ δεκτό και πολύ σεβαστό. Η μεγάλη διαφορά που έχει ένα σουβλατζίδικο με μια startup επιχείρηση είναι ότι συνήθως δεν έχει αυτά τα δύο στοιχεία που πρέπει να έχει μια startup επιχείρηση. Πρέπει να έχει καινοτομία, είτε τεχνολογική είτε business καινοτομία, και το μοντέλο που έχει φτιάξει να είναι scalable. Δηλαδή, να μπορεί αυτό που κάνει να μεταφερθεί πάρα πολύ εύκολα σε πολλούς χρήστες, σε πολλούς πελάτες, εγχώρια ή και στο εξωτερικό. Ωραία. Και το μεγάλο ερώτημα που δημιουργείται είναι πού
ταιριάζουν τα startups στο πλαίσιο της οικονομίας και πιο συγκεκριμένα πού ταιριάζουν μέσα στο framework της ελληνικής οικονομίας. Ας πάρουμε κάτι σαν δεδομένο. Έτσι, για εμένα αυτό το πράγμα είναι μια απόλυτη αλήθεια. Η Ελλάδα έχει δύο μεγάλους τομείς στους οποίους πρέπει να στηρίζει όλη της την επιχειρηματικότητα. Αγροτική παραγωγή και τοπικά προϊόντα και τουρισμός. That's it. Παιδιά, όλα τα υπόλοιπα είναι συμπληρωματικά. Εκεί πρέπει να στηρίζεται η Ελλάδα αν θέλει να πάει ένα βήμα παρακάτω. Και ακούτε πάρα πολλοί στους πάλι σαν αυτόν τον τρόπο, δεν το συμπαθώ πια καθόλου. Οι οποίοι λένε, α, είμαστε ένα έθνος από ταβερνιάριδες και δεν ξέρω, ξεναγούς και ξενοδόχους. Και για κάποιο λόγο αυτό το λένε σαν να είναι κάτι κακό, το οποίο εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω καθόλου. Εγώ θεωρώ ότι με την αγροτική παραγωγή και τον τουρισμό έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε καλές υπηρεσίες για αυτούς που θέλουν να αγοράσουν αυτό το προϊόν, δηλαδή οι πελάτες μας το θέλουν αυτό που φτιάχνουμε, και μπορούμε να βγάλουμε αρκετά λεφτά από αυτούς τους δύο πυλώνες. Ωραία, ας κρατήσουμε λίγο αυτή τη σκέψη. Οπότε, ερχόμαστε στο θέμα των startups. Η μεγάλη αλήθεια και η πικρή αλήθεια είναι ότι οι startups, όπως το βλέπω εγώ τουλάχιστον, δεν μπορούν να σώσουν την ελληνική οικονομία από μόνες τους. Δεν μπορεί κάποιος λογικός άνθρωπος να περιμένει ότι φορολογώντας τις startups θα κλείσουμε το χρέος, δεν ξέρω κι εγώ πόσο έχει φτάσει, πια έχω σταματήσει να μετράω, ή θα λύσουμε το πρόβλημα της 60% ανεργίας στους νέους. Δεν θα γίνει αυτό με τις ελληνικές startups. Αλλά οι ελληνικές startups μπορούν να δουλέψουν σαν καταλύτης για την παραδοσιακή οικονομία. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι εταιρείες οι οποίες ξεκινάνε σαν νεοφυείς επιχειρήσεις μπορούν να κάνουν την παραδοσιακή οικονομία καλύτερη, πιο ευέλικτη, πιο αποδοτική, πιο πλούσια, ώστε να αρχίσουν να κλείνουν όλα αυτά τα προβλήματα που έχουμε. Εταιρείες όπως η Γιολένης, η οποία είναι μια πλατφόρμα που βοηθάει τοπικούς παραγωγούς να βγάλουν τα προϊόντα τους στο εξωτερικό, ή και η Incredible, που μπορεί και να την γνωρίζετε, που βοηθάει αυτούς που έχουν κάποιο σκάφος να τον νοικιάσουν σε τουρίστες που θέλουν να κάνουν τη δικιά τους κρουαζιέρα στην Ελλάδα. Ωραία. Οπότε, τα πέντε βασικά βήματα που χρειάζεται κάποιος για να ξεκινήσει να φτιάχνει ένα startup και να πει ότι έχω κάνει κάτι, είναι αυτά τα πέντε. Ξεκινάς από μια ιδέα, κάνεις μια έρευνα για αυτή την ιδέα, χτίζεις ένα μοντέλο γύρω από αυτό που θέλεις να φτιάξεις, στο τέλος συνεχίζεις και το φτιάχνεις, κάνεις την εκτέλεση της ιδέας και από εκεί και μετά βλέπεις πόσο μπορείς να μεγαλώσεις. Κοιτάς να μεγαλώσεις όσο δυνατόν περισσότερο. Αυτό και αν σας φαίνεται μια ευθύγραμμη πορεία, δεν είναι καθόλου ευθύγραμμη. Μπορείς να ξεκινήσεις από την ιδέα, να φτάσεις στην έρευνα, να ξαναγυρίσεις την ιδέα, να κάνεις ξανά από την αρχή κάποια αναθεώρηση, να φτάσεις να εκτελείς την ιδέα σου όπως έχουμε φτάσει εμείς πια να κάνουμε, που η εφαρμογή που έχουμε φτιάξει είναι στην αγορά, και να ξαναγυρίσεις προς τα πίσω στην έρευνα ή στο να διαμορφώσεις το μοντέλο σου. Παρ' όλα αυτά τα πέντε βήματα κάποια στιγμή θα τα κάνεις. Δεν το γλιτώνεις. Ωραία. Και τα τρία πρώτα βήματα, η ιδέα, η έρευνα και το μοντέλο, είναι αυτό που θα καθορίσουν το πόσο καινοτομικό είναι αυτό που κάνεις. Και τα επόμενα δύο, η εκτέλεση δηλαδή και το growth που θα κάνεις, είναι αυτό που θα ορίσει το κατά πόσο είσαι scalable, κατά πόσο είσαι πραγματοποιήσιμος και μπορείς να μεγαλώσεις. Για αυτή την ομιλία θα παραμείνουμε στο πρώτο μόνο κομμάτι, το οποίο είναι το κομμάτι της ιδέας. Έτσι, χάρη χρόνου και για να τα παίρνουμε όλα τα πράγματα με τη σειρά. Επέλεξα να βάλω μια φωτογραφία από ένα μπάνιο πίσω από τη λέξη ιδέες, γιατί όλοι ξέρουμε που έρχονται οι καλύτερες ιδέες. Μην κοροϊδευόμαστε. Έτσι, το ξέρω, το ξέρεις. Ας προχωρήσουμε. Λοιπόν, οι ιδέες είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Αν δεν έχεις μια ιδέα για κάτι που θέλεις να κάνεις, απλά δεν θα γίνει ποτέ. Ακούτε ένα κλισέ το οποίο κυκλοφορεί πάρα πολύ στους startup κύκλους, ότι οι ιδέες είναι τόσο καλές όσο είναι η εκτέλεσή τους. Εγώ θεωρώ ότι αυτό είναι μόνο εν μέρη σωστό. Γιατί οι ιδέες μπορεί να έχουν αξία, μπορεί να υπάρχουν και million dollar ideas. Και η εκτέλεση που κάνεις πάντα είναι ένας παράγοντας στο πόσο αυτή θα έχει τελική αξία. Δηλαδή, αν μια ιδέα η οποία είναι του ενός εκατομμυρίου, η οποία είναι πάρα πολύ σπάνια, δεν τη βρίσκεται σχεδόν ποτέ, έχει μηδέν ή κακή εκτέλεση, πάντα καταλήγει, συγγνώμη, να έχει αξία μηδέν. Μια ιδέα η οποία δεν αξίζει τίποτα, ακόμα και αν την αναλάβουν οι πιο άξιοι άνθρωποι, πάλι θα καταλήξει στο μηδέν. Το πιο συνηθισμένο που βλέπω εγώ είναι ότι οι ιδέες οι οποίες είναι αρκετά καλές παίρνουν μια μέτρια εκτέλεση, δηλαδή ασχολούνται αυτοί που ασχολούνται λίγο χρόνο και με λίγο πάθος, να το πω έτσι, και καταλήγουν σε ένα μέτριο αποτέλεσμα. Το οποίο βέβαια 40.000 ευρώ για κάποιους ανθρώπους που ασχολήθηκαν part-time 4-5 μήνες δεν είναι καθόλου μα καθόλου άσχημα. Ωραία. Και εκεί θα έρθω και θα βάλω κι άλλο έναν παράγοντα, που είναι αυτός ο παράγοντας της τύχης. Η τύχη είναι αυτή που κατά 50% θα σε ανεβάσει πάρα πολύ ψηλά και κατά άλλο 50% θα σε ρίξει και μπορεί να καταστρέψει όλη την προσπάθεια που κάνεις. Δείτε, ας πούμε, σε αυτό το παράδειγμα, που έχουμε μια καλή ιδέα με μέτρια εκτέλεση, με λίγη τύχη. Από 40.000 ευρώ που θα μας έδινε τελική αξία, τελικά μας δίνει μόνο 10.000 ευρώ. Που σημαίνει ότι ό,τι δουλειά κάναμε πήγε χαμένη. Απλά η αξία της ιδέας ήταν το μόνο που παρέμεινε. Οπότε, κάποιος δεν μπορεί απλά να βάλει χρήματα στην ιδέα του. Αλλά για να πεις ότι η ιδέα μου δεν αξίζει μηδέν, αλλά αξίζει έστω και κάτι, για εμένα πρέπει να πληρεί αυτά τα τρία κριτήρια.
Ένα, πρέπει να είναι feasible, δηλαδή πρέπει να μπορεί να γίνει, να είναι ρεαλιστική και να έχεις τις ικανότητες να την κάνεις. Δύο, πρέπει να δίνει value, όπως είπε ο Βασίλης πριν. Δηλαδή, αυτοί που θα το αγοράσουν πρέπει να πάρουν κάτι από αυτό το πράγμα. Αν αυτό το πράγμα δεν αξίζει τίποτα σε κανέναν, δεν έχει νόημα να το κάνεις. Και κατ' εμέ, που κάνουμε startups που θέλουμε να βγάλουν χρήματα, πρέπει να υπάρχει ένας τρόπος να βγάλεις χρήματα από αυτό, ώστε να συνεχίσεις να το κάνεις όσο το δυνατόν καλύτερα και περισσότερο. Θυμάστε που ακούσαμε αυτές τις τρεις έννοιες πιο πριν. Τις ακούσαμε εδώ. Η Ελλάδα, αν ήταν ένα startup, έχει και feasible μοντέλο και οι πελάτες παίρνουν value από αυτό που κάνουμε και μπορούμε να βγάλουμε λεφτά από αυτό. Αν ήταν startup, θα ήταν ένα από τα πιο επιτυχημένα startup στον κόσμο, αν είχαμε επικεντρωθεί σε αυτό. Αλλά συνεχίσουμε. Πολύ βασική έννοια της ιδέας σας, που πρέπει να την κρατήσετε πάρα πολύ καλά στο μυαλό σας, είναι το KISS. Και όχι, δεν θα μιλήσουμε για τη rock μπάντα που κάποιοι είναι λίγο πιο φανατικά οπαδοί από ό,τι θα έπρεπε. Θα μιλήσουμε για την έννοια του KISS, που σημαίνει Keep it simple, stupid. Όσο πιο απλή είναι η ιδέα σου και όσο περισσότερα βγάζεις από την ιδέα σου, τόσο καλύτερα την κάνεις. Η τέλεια ιδέα είναι αυτή που όταν θα τις βγάλεις το τελευταίο κομματάκι, θα καταρρεύσουν τα πάντα. Όχι αυτή που προσπαθεί να κάνει τα πάντα και να τους ευχαριστήσει όλους. Ωραία. Μιλάτε για την ιδέα σας, μην τρέπεστε. Όλες οι ιδέες που είχαμε εμείς πριν από τη μία ιδέα, η οποία κάτι φαίνεται να έκανε, ήταν πάρα πολύ χειρότερες από αυτές που έχετε στο μυαλό σας. Οπότε ελάτε να μιλήσουμε για αυτό που κάνετε. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Εμείς είχαμε την τύχη να βρεθούμε στο Web Summit, το μεγαλύτερο τεχνολογικό συνέδριο στην Ευρώπη, όπου εκεί, εγώ και τα υπόλοιπα παιδιά, καθίσαμε μία ολόκληρη μέρα και πραγματικά όποιος παίρναγε μπροστά από τον booth μας, τον πιάναμε και του μιλάγαμε για αυτό που κάναμε, για ένα λεπτό. Πρέπει να μιλήσαμε σε πάνω από 400 ανθρώπους. Τώρα, επενδυτές, δημοσιογράφους, γιαγιά που γνέθη, δεν μας ενδιαφέρει, όλους μιλάγαμε. Ωραία. Από τους 396 δεν βγήκε απολύτως τίποτα. Από τους 4 όμως βγήκαν ευκαιρίες για να αναπτύξουμε και να βελτιώσουμε το μοντέλο μας σε άλλες 4 χώρες. Οπότε μόνο καλό θα βγει από το να μιλάτε για την ιδέα σας και δεν θα σας την κλέψει κανένας, σας το εγγυώμαι. Αν θέλει να σας την κλέψει, θα σας την κλέψει λίγο αργότερα που θα έχει γίνει κάτι. Όπως έγινε με εμάς, αυτό είναι μια άλλη ιστορία για άλλη φορά. Μάθετε να δέχεστε την κριτική που σας κάνουν οι άνθρωποι και να γίνεστε καλύτεροι από αυτήν. Και εκεί θα βάλω ένα αστερίσκο. Υπάρχουν δύο τύποι κριτικής, η καλοπροαίρετη και η κακόβουλη. Μη δέχεστε κριτική από κάποιον ο οποίος απλά θέλει να επιδείξει τις γνώσεις του και να σας πει πόσο καλύτερος είναι αυτός από εσάς. Ειδικά στα πρώτα βήματα του startup σας, η ψυχολογία σας έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Όποιον βλέπετε που είναι τελείως βλάκας, complete jackass που λέμε, μην τον ακούτε, πείτε άστον αυτός δεν αξίζει. Μιλήστε με ανθρώπους οι οποίοι θα κριτικάρουν την ιδέα σας αυστηρά, αλλά έχουν καλές προθέσεις. Ωραία. Και για να σας βοηθήσει αυτό το πράγμα να δέχετε την κριτική, είναι να μην αγαπάτε την ιδέα σας. Μην έχετε δηλαδή τη λογική της μάνας και του παιδιού που άμα πεις κακιά κουβέντα για το δικό μου το παιδί, πω, φωτιά θα πέσει να σε κάψει. Δεν σας συμφέρει αυτό το πράγμα. Πρέπει για την ιδέα σας να έχετε πάθος. Η ιδέα σας πρέπει να είναι σαν εκείνος ο ογκόμενος που τον έχετε τώρα και το ξέρω εσύ ότι ο Τάκης είναι και λίγο μαλάκας, ρε παιδί μου, αλλά εντάξει, θα τον φτιάξω εγώ, θα τον κάνω, θα τον έρθει. Λοιπόν, και αυτό. Να αναγνωρίζετε τα λάθη της ιδέας σας και να είστε έτοιμοι να τα αποδεχτείτε και να έχετε πάθος για αυτό που κάνετε. Λοιπόν, οπότε αφού περάσετε από το στάδιο της ιδέας, μετά θα κάνετε τα επόμενα βήματα, θα αρχίσετε να ψάχνεστε γι' αυτό, θα χτίσετε ένα μοντέλο, θα το εκτελέσετε και θα κοιτάξετε να μεγαλώσετε. Μπορείτε να μπείτε και στο Startup Boat, άμα θέλετε, είναι μια εξαιρετική πρωτοβουλία. Όπως και να έχει, θα προχωρήσετε παρακάτω. Οπότε αυτό θα σας φέρει σε τρία σενάρια. Το καλύτερο σενάριο, το best case σενάριο, είναι ότι θα γίνετε εκατομμυριούχοι από αυτό το πράγμα, είτε γιατί θα γίνει τόσο μεγάλη εταιρεία, ή απλά θα την πουλήσετε και θα ζείτε πια στα Barbados με την Ριάννα που λέγαμε πριν. Φρίνκ στα Barbados, παρεμπιπτόντως, έτσι να το σημειώσουμε. Μπράβο. Αυτό είναι το καλύτερο σενάριο. Το καλό σενάριο είναι ότι θα έχετε μια πολύ όμορφη επιχείρηση, μια πολύ όμορφη ομάδα, θα δουλεύετε πάρα πολύ καλά, θα βγάζετε περισσότερα λεφτά από το να δουλεύετε υπάλληλοι κάπου αλλού και θα είστε γενικά πιο χαρούμενοι. Το πιο πιθανό όμως σενάριο, για να είμαστε ρεαλιστές και να απομυθοποιήσουμε λίγο κάποια πράγματα, είναι ότι μάλλον θα αποτύχετε σε αυτό που θα κάνετε και δεν πειράζει. Δεν έγινε τίποτα, παιδιά. Θα δώσετε κάποιους μήνες από τη ζωή σας, θα δώσετε κάποια χρήματα, κάποιες χιλιάδες ευρώ. So what? Και τι έγινε? Θα βγείτε από αυτή την διαδικασία έχοντας μάθει τόσα πολλά πράγματα, έχοντας γνωρίσει τόσο πολύ κόσμο για να πάτε στο αμέσως επόμενο βήμα που πραγματικά θα το έχετε ξεχάσει την δεύτερη μέρα που θα έχετε περάσει την επόμενη καλύτερη ιδέα, στο επόμενο καλύτερο startup. Οπότε μη φοβάστε την αποτυχία. Η αποτυχία είναι φίλος μας. Ωραία. Όλες, παρεπιπτόντως, side note, όλες οι εταιρείες που δούλεψα πριν κάνουμε τη δικιά μας startup εταιρείες αποτύχαν όλες. Έτσι, δεν πέτυχε καμία. Πάμε αργά. Λοιπόν, και να σας πω και κάτι να σας ξαναγχώσω.
Πάρα πολλοί κόσμος νομίζει ότι πρέπει να παρατήσει τη δουλειά του και να χωθεί 100% στο startup και να δουλεύει κάθε μέρα, όλη μέρα, να μην τρώει, να μην πίνει, δεν ξέρω τι. Δεν χρειάζεται να το κάνετε αυτό. Ας είμαστε ρεαλιστές. Εγώ το πρώτο πράγμα που έκανα όταν έφυγα από την προηγούμενη μου δουλειά ήταν να βρω μια άλλη δουλειά part-time, η οποία θα μου έδινε τον χρόνο να ασχολούμαι και με το startup μου και να μπορέσω να συνδυάσω το δικό μου το πάθος, αλλά να μπορώ και να ζω. Αυτοί οι άνθρωποι που ακούτε που τα παρατήσαν όλα και ασχολούνταν 100% και τελικά πετύχαν, ήταν αυτοί οι οποίοι βάρεσαν στο δίκτυο και είχε 150. Δεν θα γίνει το πιο πιθανό αυτό σε εσάς, οπότε κοιτάξτε να είστε λίγο ρεαλιστές. Αν θέλετε να κάνετε μια startup εταιρεία, πάντα να έχετε και ένα plan B, πάντα να έχετε και ένα fail safe. Το λέω για το καλό σας, για να μην είμαστε τόσο ρομαντικοί και, συγγνώμη, και θερβόμενοι. Συγκινήθηκα λίγο. Λοιπόν, οπότε, να κλείσουμε αυτή την παρουσίαση με το μεγάλο ερώτημα, το οποίο αν κάποιος από εσάς θέλει να κάνει startup, το πιο πιθανό είναι ότι έχει στο μυαλό του. Να το κάνω, να προχωρήσω, είναι ένα βήμα επόμενο για εμένα, θα παρατήσω μια σίγουρη δουλειά, αξίζει τον κόπο. Εγώ την τελευταία μέρα στην προηγούμενη μου δουλειά, στην πολυεθνική που δούλευα, όπως σας έλεγα, πήγα να χαιρετήσω έναν τους ανθρώπους και βρέθηκα στο γραφείο της πρώην διευθύντριάς μου, μια πάρα πολύ αξιόλογη γυναίκα, με την οποία έκατσα κάτω και μιλήσαμε για το τι θα κάνω μετά, πώς τα βλέπω και ούτω καθεξής. Και εγώ ήμουν πάρα πολύ αγχωμένος. Έλεγα, ρε, εσύ τι θα κάνω τώρα. Με 2012 παρατάω δουλειά με τόσα λεφτά για να κάνω startups και ιστορίες και τι θα γίνει. Και μου είπε τις 4 πιο σοφές κατά εμένα λέξεις, οι οποίες καθόρισαν και πώς προχωράω επαγγελματικά. Μου είπε, it's just a job. Δεν έγινε και κάτι. Το τι δουλειά κάνεις δεν καθορίζει αυτό που είσαι. Κοίτα να είσαι αληθινός σε αυτά που πιστεύεις. Κοίτα να είσαι πιστός στις αξίες σου και στον εαυτό σου, να τα έχεις καλά με σένα, να προσέχεις τον εαυτό σου. Πήγαινε κανένα γυμναστήριο, μου είπε. Πήγα λίγο μετά. Λοιπόν, να είσαι καλά, θα σε βρω μετά. Ένα φρίγκ για την κυρία. Λοιπόν, πρόσεχε τον εαυτό σου. Κάνε αυτό που σου αρέσει. Και άμα νιώθεις ότι αυτό που κάνεις σου αρέσει, κάντο και μην ακούς κανέναν. Κράτα κοντά την οικογένεια και τους φίλους σου και όλα θα πάνε καλά. Ευχαριστώ πολύ.